δεύτερη διεθνής έκθεση τουρισμού στην Αθήνα και μαζί μας είναι η Κατερίνα Ιμιτζέλου. Δεν θα πω εγώ την ιδιότητά σου, θα την πεις εσύ, γιατί προς το παρόν πέρασες από τη Σκιάθο, εδώ από το περίπτερο, μια βόλτα. Και με κραπώσατε. Έτσι. Οπότε λοιπόν θα πούμε δύο λόγια και για αρχή την ιδιότητά σου στους τηλεθεατές. Ωραία, είμαι η Κατερίνα Μιτζέλου, όπως είπε και η Κλεοπάτρα, και είμαι οινολόγος και τεχνολόγος ποτών. Έχω σπουδάσει στα ΤΕΙ Αθηνών και τα τελευταία χρόνια έχω εργαστεί στη Σαντορίνη. Έτσι, με τα πολύ ωραία κρασιά της. Το ασυρτικό της, να. Ναι. Θα μου πεις λοιπόν δύο λόγια για το κρασί γενικότερα, για τις γνώσεις σου και για τα κρασιά που έχουμε στη Σκιάθο. Έχουμε καλές ποιότητες, δεν έχουμε. Τι θα κάνουμε με αυτό το πράγμα, θα το εξελίξουμε κάποια στιγμή. Για να δούμε, πονάει λοιπόν αυτό λίγο για τη Σκιάθο. Το κρασί είναι ένα ζωντανός οργανισμός, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Έτσι. Για μένα είναι το σταφύλι που θα έρθει στα χέρια μου και θα φύγει μπουκάλι. Είναι κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό. Είναι ένα διαφορετικό παιδί κάθε χρόνο. Mm-hmm. Το οποίο θα το νταντέψω, θα το κανακέψω και μετά έτσι θα το διώξω γιατί έχει μεγαλώσει. Έτσι. Το κρασί είναι μια συντροφιά, mm-hmm, για τον απλό καταναλωτή. Είναι να σε ταξιδέψει, να σου ανοίξει τους γαστρονομικούς σου ορίζοντες, mm-hmm, τα γευστικά σου θέλω. Είναι μαγεία για μένα το κρασί, γιατί έχει πολλά πρόσωπα. Μπορεί να είναι φρουτόδες, μπορεί να έχει άνθη, μπορεί να έχει εσπεριδοειδή, μπορεί να έχει πετρόλα αρώματα, μπορεί να έχει μπαχαρικά, γινωμένα, μη γινωμένα φρούτα. Πολλές γεύσεις και αρώματα. Ναι, πώς μπορούμε πολλά λοιπόν, είναι κάτι τόσο το ιδιαίτερο που μπορεί ο Έλληνας να το πιει, δεν μπορεί, μπορεί να ασχοληθεί με αυτό, μπορεί εύκολα να το βάλει στο τραπέζι του, δύσκολα. Ο Έλληνας, όσο και αν σου φανεί περίεργο, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλα άλματα, mm-hmm, στην κατανάλωση του κρασιού, αλλά ακόμα περισσότερα άλματα στην τεχνογνωσία και στην τεχνολογία για να φτιαχτεί το κρασί. Υπάρχουν πολλά αξιόλογα εινοπία στο ελλαδικό χώρο και έχουν γίνει πολύ καλές προσπάθειες από πολλούς εινοπαραγωγούς. Mm-hmm. Ο Έλληνας πλέον βάζει το κρασί στο τραπέζι του. Πάντα υπήρχε βασικά το κρασί, απλά πλέον έχει πάει σε άλλο επίπεδο και προτιμάει το εμφιαλωμένο κρασί. Είμαι μάχημη υπέρ του εμφιαλωμένου κρασιού και όχι του χύμα, mm-hmm, όπου στο εμφιαλωμένο μιλάμε πάντα για μια άλλη ποιότητα. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έχει σημασία στη ζωή μας είναι η ποιότητα. Ναι, νομίζω ότι λίγο και καλό είναι το καλύτερο από την ποσότητα, αλλά μέτρια ποιότητα. Ναι, έτσι δεν το συζητάμε. Ένα ωραίο κρασί με μια ωραία πιατέλα από τυριά, mm-hmm, που έχουμε τόσο ωραία ελληνικά τυριά, έτσι, και αλλαντικά. Και μια καλή παρέα είναι ότι καλύτερο. Έτσι. Και μια και είμαστε στην έκθεση τουρισμού λοιπόν και μιλάμε για τουρισμό, θέλω να μου πεις αν οι τουρίστες ενδιαφέρονται για το κρασί, τι έχεις δει εσύ με τα δικά σου τα μάτια. Πάρα πολύ. Όταν ο τουρίστας με την εμπειρία μου στη Σαντορίνη ερχόταν και στο νησί, έκανε ειδικά tour από ενωπίο σε ενωπίο, γαστρονομικά, δηλαδή το τι προϊόν έβγαζε το νησί και το συνδύαζε με φαγητό, με το κρασί. Οπότε θέλει να ψαχτεί, θέλει να δει κάτι παραπάνω, θέλει να δει την Ελλάδα μέσα από ένα πιάτο, μέσα από ένα ποτήρι. Το θέλει. Δεν, ναι, θέλει δηλαδή να πάει μόνο σε μία παραλία. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι μία παραλία και ήλιος, είναι το φαγητό της, είναι η μουσική της, είναι το κρασί της, είναι πολλά πράγματα μαζί. Mm-hmm. Και το αναζητάει. Και το αναζητάει, ναι. Και εγώ νομίζω ότι το αναζητάν και οι ξένοι και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον γενικότερα και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορούσαν, να μου πεις τη γνώμη σου, άνθρωποι εδώ να γίνουν επαγγελματίες πάνω σε αυτό το τομέα και αν είναι εύκολη η εκπαίδευση, γιατί υπάρχουν εινοποιεία στην Ελλάδα, αλλά θεωρώ εγώ ότι είναι λίγα σε σχέση με τους αμπελώνες που έχουμε στην Ελλάδα και με τις ποιότητες που έχουμε. Εδώ είναι λίγο, θα έλεγα ότι έχουμε πολλά εινοποιεία. Mm-hmm. Ο κόσμος που ενδιαφέρεται για το κρασί εκπαιδεύεται, mm-hmm, είτε από τις εκθέσεις που πάει και δοκιμάζει συνέχεια και βλέπει την εξέλιξη χρόνια με χρόνια σε μια αγαπημένη του ετικέτα ή από ποικιλία σε ποικιλία, εινοποιείο σε εινοποιείο. Ωστόσο όμως υπάρχουν και πολλές σχολές που εκπαιδεύουν
τον ουρανίσκο σε πρώτη φάση του καθενός και μετά τις γνώσεις του πάνω στον ελλαδικό, στον ελληνικό αμπελώνα και στον διεθνή αμπελώνα. Υπάρχουν σχολές που μπορούν να σε κάνουν μέχρι και σομελιέ, υπάρχουν όμως και σχολές που είναι λίγο πιο μέτριες, οι οποίες μπορούν να σε εκπαιδεύσουν στα βασικά μαζί με το σερβίρισμα. Είναι πιο τουριστικές. Πιο τουριστική. Είναι ανάλογα τι ζητάει ο καθένας. Οικονομικά θεωρείς ότι αυτό θα μπορούσε να φέρει έσοδα στη χώρα μας, η εξέλιξη του κρασιού? Βεβαίως. Και φαντάζομαι και εσύ σαν τουρίστρια σε κάποια χώρα, σε κάποια πόλη, θα έχεις παρατηρήσει το πώς οι σερβιτόροι οι άνθρωποι της εστίασης σου προσφέρουν το φαγητό τους, πώς είναι το πιάτο, πώς θα σου σερβίρουν το κρασί, τι γεύσεις, πώς είναι οι συνδυασμοί, όλα. Όπως κοιτάς εσύ αυτά τα πράγματα στο εξωτερικό, έτσι και ο τουρίστας τα κοιτάει όταν έρχεται και στην Ελλάδα. Άρα είναι πολύ βασικό η εκπαίδευση, στο σύνολο όμως η εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και του απλού επιχειρηματία να προσεγγίσει και να αγκαλιάσει τόσο το κρασί όσο και τα τοπικά προϊόντα του κάθε τόπου που εδρεύει η επιχείρησή του. Έτσι, οπότε να πούμε ότι γνωρίζουμε το κρασί και δοκιμάζουμε το κρασί με το σωστό τρόπο, στηρίζοντας πάντα τα ελληνικά προϊόντα. Πάντα. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να στηρίζουμε τα δικά μας προϊόντα για να στηρίξουμε και την οικονομία της χώρας μας. Τα οποία μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν διαφέρουν σε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τα ξένα. Ναι. Έχουμε, για παράδειγμα, ένα καλό ξινό μαύρο από την Άουσα, άνετα μπορεί να βρεθεί σε ένα πολύ καλό τραπέζι και να φέρει σε δεύτερη μοίρα ένα γαλλικό κρασί, για παράδειγμα. Πολύ σημαντικό. Ένα ωραίο αυτό. Παλαιωμένο ξινό μαύρο ή με μια πιατέλα από τυριά. Τυριά από Κάλανση, Ανάξο, Τίνο, που βγάζουν τόσα πολλά. Βέβαια. Άνετα μπορεί να μας ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά και στη Σκιάθο να πούμε ότι έχουμε ελληνικά τέτοια προϊόντα. Βεβαίως. Και γενικά στις βορείες Ελλάδες και κατσικίσιο, ωραίο τυρί, αγνό, ελληνικό τυρί και άλλα προϊόντα που μπορούμε να τα δούμε. Ακόμα και, και τα δαμάσκηνα μπορούν άνετα να συνδυαστούν με ένα γλυκό κρασί. Πολύ με ένα επιδόρπιο κρασί. Έτσι. Θέλω να μου πεις στο τέλος, για να κλείσουμε, τα σχέδιά σου. Τα σχέδια της Κατερίνας που ως συνολόγος έχει βλέψεις για το μέλλον και στα μάτια σου βλέπεις την Ελλάδα μέσα από ένα ποτήρι κρασί. Ποια είναι τα σχέδια? Θα ήθελα σε πρώτη φάση να συμμετέχω σε μια εξέλιξη του κρασιού πάλι. 6 χρόνια στη Σαντορίνη, το ασύρτικο. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που ήμουν, βοήθησα κάπως και εγώ στην εξέλιξή του. Όχι κάπως, εγώ θα πω πολύ. Και είναι τιμή μας που είσαι από τη Σκιάθο και βοήθησες σε αυτό. Ένα κρασί είναι πάντα ομαδική δουλειά. Δεν είναι μόνο ένα άτομο από πίσω. Για τη Σκιάθο, αυτό που θα ήθελα, γιατί φέτος έκανα πρώτη φορά διακοπές μετά πολλά χρόνια στο νησί, είναι να εκπαιδευτούν και να σέβονται το κρασί που δίνουν. Γιατί πίσω από ένα μπουκάλι κρύβεται πολύ σκόπος, πολύ αγωνία, πολύ υδρότας από πολλά άτομα. Πρέπει να εκτιμηθεί και η δουλειά που βρίσκεται από πίσω. Να το πάρουμε αυτό ως υπόσχεση ότι μπορεί να το οργανώσεις κάποια στιγμή και να σε έχουμε στο νησί μας να βοηθήσεις αυτό? Ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι νέο για τους τηλεθεατές. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με μεγάλη μου χαρά που σε γνώρισα και είσαι κοντά μας σήμερα εδώ στη Selfie και στο Astra TV. Και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, και στη Σκιάθο πια από κοντά και γενικώς στις Βορείες Ποράδες. Ευχαριστούμε πολύ.